Συνεχίζουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον κύριο Δαβέτα και μετά στον κύριο Ριζούλη. Πάμε λίγο στη Γαλλία. Ο Μακρόν φαίνεται ότι δεν τα πάει καλά. Όχι, φαίνεται δεν τα πάει καλά. Όμως τώρα μετά την εξουσία, μετά την άνοδο στην εξουσία του Τραμπ, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και βάζει ένα δεξιό τον κύριο Μπαρνιέ για πρωθυπουργό. Αντιδρούν όλοι οι υπόλοιποι. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε στο να αναγκαστεί για δεύτερη φορά νομίζω στην ιστορία της Γαλλίας ο Μακρόν να υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος, κύριε Δαβέτα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί το θεσμικό πλαίσιο της Γαλλίας είναι πάρα πολύ ισχυρό ως προς τον πρόεδρο. Δεν αλλάζει εύκολα. Αυτό όμως που θα γίνει, θα υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεχόμενη φθορά στο Μακρόν, ο οποίος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει φτάσει στο 16%. Κάτι το πρωτοφανές. 16% δημοφιλία δεν το είχε ποτέ κανένας Γάλλος πρόεδρος στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Είναι πιο κάτω και από τον Ολάντ, ο οποίος είχε 22 και θεωρείται το χαμηλότερο ποσοστό δακτυλοδεικτούμενος. Αυτό όμως που έχει ο Μακρόν είναι μια φυσιολογική συνέπεια της πολιτικής του Μακρόν. Η πολιτική του Μακρόν δεσμεύτηκε κυριολεκτικά στη woke agenda. Ο Μακρόν εφάρμοσε τη woke agenda σε όλα τα πλαίσια, κοινωνικά, ηθικολογικά, οικονομικά, πολιτικά, με αποτέλεσμα αυτή η woke agenda να δημιουργήσει ένα, αν θέλετε, μια ρήξη των βασικών θεσμών και των βασικών στοιχείων τα οποία ήταν. Και Μακρόν, ό,τι χειρότερο υπήρχε. Ναι, αλλά και στην καθημερινότητα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από τρεις μέρες γίνεται μια ζήτηση στην τηλεόραση όπου ένας της αριστεράς, του κόμματος του Μελανσόν στη Βουλή διαμαρτυρήθηκε γιατί υπάρχει η έκφραση «travail noir», σημαίνει μαύρη εργασία. Και λέει αυτό ότι η έκφραση «μαύρη εργασία» είναι ρατσιστική έκφραση. Θα πρέπει να αλλάξουμε και να μην την ξαναπούμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κατάντια. Έχουμε και το βίντεο, αν μπορούμε να το βρούμε, που ο Μακρόν μιλάει με τον Ζελένσκι και λέει «πες μου τι θες να πω». Βεβαίως. Έχουμε βεβαίως, και αυτό το βίντεο. Αν το βρούμε, να το βάλουμε. Όμως σε όλα τα επίπεδα, είτε ξαναλέω εκπαιδευτικό, οικονομικό, πολιτικό, σε όλα τα επίπεδα ο Μακρόν έχει καθημερινή αποτυχία. Ο Μπαρνιέ θα κάνει κάτι. Ο Μπαρνιέ θα γίνει αποδεκτός. Ήδη έκανε κάτι θετικό με την έννοια ότι μπόρεσε και έσωσε το Μακρόν και έσωσε τη Γαλλική Δημοκρατία μέχρι τώρα από μια κατάσταση. Το στηρίζει η Λεπέν. Η Λεπέν τον, ναι, το στηρίζει με τη δια της ανοχής. Δια της ανοχής. Άρα έχει ένα συντηρητικό κόμμα ο Μπαρνιέ και θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Είναι πρωθυπουργός. Εννοείται ο επόμενος πρόεδρος. Ο επόμενος πρόεδρος. Δεν το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί υποψηφοί και υπάρχει ενδεχομένως ο Ντουάρτ Φιλίπ, υπάρχει ο παλιός πρόεδρος, ο παλιός πρόεδρος, υπουργός εξωτερικών του Σιράκ. Είναι πολλά πρόσωπα ακόμη, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όλοι αγωνίζονται ποιος θα μπορέσει και να συσπυρώσει τη δεξιά. Και γιατί τώρα οι εισαγγελείς ζητάνε για την κυρία Μαρί Λεπέν να της προτείνουν μάλλον στον δικαστή φυλάκιση 5 ετών πρόστιμο 300.000 ευρώ γιατί την κατηγορούν για επεξαίρεση στο διάστημα που ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο με αυτά τα χρήματα πλήρωνε τους υπαλλήλους του κόμματος αντί να καλύπτει. Ναι, για να δούμε, πρέπει να αποδειχθεί πρώτα. Αν αποδειχθεί. Ναι, αλλά όταν υπάρχει εισαγγελική πρόταση σημαίνει ότι κάτι βρίσκουν. Ναι, μπορεί οι δικαστές να μην είναι σχέση με την κυρία Λεπέν, να έχει σχέση με διάφορα στοιχεία. Το θέμα είναι αν συνδέσουν την πολιτική ευθύνη με δικαστική ή με ποινική ευθύνη της κυρίας Λεπέν απέναντι σε κάποια άτομα. Γιατί η κυρία Λεπέν προσωπικά δεν έχει εμπλακεί σε αυτό, αλλά είναι πολιτικός υπεύθυνος. Αλλά ναι, είναι το πολιτικός υπεύθυνος. Οι κατηγορίες του εισαγγελέα είναι προτείνουμε να δικαστεί η κυρία Λεπέν. Ναι, γιατί αυτή είναι ο πολιτικός υπεύθυνος. Το θέμα είναι ότι. Άρα πάνε να την μπλέξουν το σύστημα. Το σύστημα δεν τη θέλει την κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν συνεχίζει να είναι ακόμη στο 34%. Παρά τον πόλεμο τον οποίο έχει υποστεί, διατηρείται το πρώτο κόμμα με 34%. Αυτό κάτι λέει. Παρά το ότι ο κύριος Μπαρνιέ κάνει μια μεταβατική κυβέρνηση ανάμεσα στο Μακρόν και στην ας το πούμε συντηρητικό χώρο, παρόλα αυτά το κόμμα της κυρία Λεπέν δεν έχει χάσει ψήφους. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βγει από το παιχνίδι για να μπορέσει μετά ο κάθε κύριος Μπαρνιέ ή κύριος Εντουάρτ Φιλίπ ή οποιοδήποτε άλλος να διεκδικήσει τη θέση του υποψηφίου Προέδρου. Γιατί παρούση της κυρίας Λεπέν κανείς δεν πρόκειται να φτάσει τόσο μεγάλο ποσοστό. Άρα η κυρία Λεπέν για άλλη μια φορά, για τρίτη φορά, είτε βγει είτε δεν βγει, θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Και κάτι τελευταίο για να πάω να συζητήσω μετά με τον κύριο Ριζούλη και τον κύριο Μιλωνάκη. Διαβάζω ότι
στη Γαλλία υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την νεολαία, με ναρκωτικά, τις συμμορίες των και δολοφονίες και μεγάλη ανασφάλεια εξαιτίας των πολλών μεταναστών που έχει η Γαλλία και λαθρομεταναστών. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε σε διάστημα 10 μηνών 84 νεκρούς νέα παιδιά μεταξύ 14 και 17 χρονών από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ τους, ειδικά στη Μασαλία. Πόσα παιδιά? 84. Πολύ μεγάλο. 14 χρονών παιδιά με 17 χρονών, τα οποία υπάρχει ένα συνεχής πόλεμος, κυκλοφορούν πολλά πιστόλια, πολλά όπλα, και τα παιδιά αυτά για λόγους διεκδίκησης περιφερειών στα ναρκωτικά πυροβολεί το ένα το άλλο και σκοτώνονται. Γι' αυτό και μιλάμε, τώρα έχει περάσει ο όρος μεξικανιζασιών, δηλαδή μεξικανοποίηση της γαλλικής ζωής, κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι σε αριθμούς αυτό που συμβαίνει στο Μεξικό αντίστοιχα στη Γαλλία, αλλά σαν νοοτροπία έχει βάλει στη Γαλλία ο πόλεμος ομάδων νεολαίων για ναρκωτικά, κάτι το οποίο ήταν μέχρι τώρα ξένο για τη Γαλλία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δυστυχώς. Και έχουμε επίσης πάρα πολλούς θανάτους ανδρών σε γυναίκες. Λοιπόν, να πούμε, πηγαίνοντας στον κύριο Ριζούλη, και να ενημερώσω και τον κύριο Ριζούλη και τον κόσμο, ότι από τις 25 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, εδώ από αυτό το κανάλι θα παρακολουθείτε κάθε βράδυ την ώρα της αλήθειας. Η ώρα της αλήθειας, κύριε Ριζούλη, θα είναι μια νέα εκπομπή με τον παλιό εδώ και φίλο, παλιό συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Δεδομένη η καλή επιτυχία. Και να έρθω σε εσάς, κύριε Ριζούλη, πριν πάμε και στα οικονομικά και σε αυτά που είπε ο ΟΣΑ. Να πω δύο πράγματα για αυτά, λίγο που ακούστηκαν. Θέλω να πάμε εδώ σε αυτά που είπε ο Αντώνης. Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Δύο σχόλια θέλω να κάνω και για αυτά που είπε πριν ο Στρατηγός. Γιατί έχουν γράψει η Δημοκρατία, Δημήτρη, το έχει αναφέρει τα δύο αυτά θέματα που είπε ο κ. Καθηγητής, Πολάκης και Πλιστάκης. Βεβαίως, και νομίζω ότι τώρα είναι η δικαίωση ορισμένων ανθρώπων της Δημοκρατίας, όλων αυτών των ανθρώπων, εμένα, του κ. Καλόγυρου. Οι οποίοι ασχοληθήκαμε χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια. Οι οποίοι ασχοληθούμαστε χρόνια και μας λέγανε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λέτε, τι φασιστικά είναι αυτά που λέτε, τι ακροδεξίες κορώνες είναι αυτές οι βλακίες. Και όμως η woke agenda και η λαθρομετανάστευση θα παίξει ρόλο από εδώ και πέρα. Και το σήμανε και ο Τραμπ. Το καμπανάκι ήρθε. Ονοών νοήτο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ριζούλη, σας ακούμε. Συμφωνώ με αυτά. Το πρώτο που θέλω να πω σε σχέση με αυτά που είπε νωρίτερα ο στρατηγός λίγο πριν φύγει. Όλα αυτά καλά είναι και πράγματι τα δείγματα αυτά των προσώπων που θέλει να τοποθετήσει ο Ερντογάν είναι σε ένα βαθμό θετικά. Και για τη χώρα μας σε ένα βαθμό Τραμπ θετικά. Ο Τραμπ. Σε ένα βαθμό θετικά. Όμως θυμίζω ότι και ο Biden όταν ανέλαβε μας έλεγαν ότι το ψευδώνυμό του είναι Μπαϊντενόπουλος, ότι ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό, έχει δώσει μάχες για τον Ελληνισμό και θα είναι ένα σταθερό σύμμαχος. Και όπως είδαμε από τη θητεία του, μόνο σύμμαχος μας δεν ήταν, διότι σε κάθε ευκαιρία έκανε τα χατήρια του Ερντογάν και ακόμα και όταν ήταν χοντροκομμένο να το κάνει, γιατί ο Ερντογάν πατούσε σε δύο βάρκες και με τη Ρωσία έπαιζε και με την Αμερική, με τη Δύση συνολικά έπαιζε και κάπου τα προσχήματα δεν μπορούσαν πλέον, ούτε καν τα προσχήματα δεν κρατούσε, τότε του έβαλε τις μικρότερες δυνατές κυρώσεις που μπορούσε να του βάλει, χωρίς ουσιαστικά να του δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως ταυτόχρονα χωρίς να ευνοήσει την Ελλάδα. Μας έκανε σε ένα καθεστώς μεγάλης αναμονής και εμάς για την απόκτηση καινούργιων όπλων, για να μην αποκτήσουμε πλεονέκτημα έναντι των Τούρκων. Άρα λοιπόν από την διακυβέρνηση Biden δεν είδαμε τίποτα καλό. Θα έλεγα να είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί και για την διακυβέρνηση Τραμπ, διότι οι Αμερικανοί και κυρίως ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, λειτουργεί ως businessman. Θέλει να κάνει τη δουλειά του. Θέλει να κάνει αυτό που είναι καλό για τη χώρα του. Δεν τον ενδιαφέρει αν απέναντι είναι η Ελλάδα, αν είναι το Ισραήλ, αν είναι η Τουρκία. Μπορεί να είναι φίλος με όλους ή να λέει ότι είναι φίλος με όλους, αλλά στο τέλος θα δει το συμφέρον του και μόνο το συμφέρον του. Σας θυμίζω ότι με τον Ερντογάν στην πρώτη του θητεία, που είχε μια αρκετά καλή σχέση, κάποια στιγμή όταν συγκρούστηκαν τα συμφέροντά τους, του είπε μαζέψου, διότι θα σου καταστρέψω σε μια μέρα την οικονομία σου. Και αυτή είναι μια δήλωση. Με τον Μπάστορα τότε. Ακριβώς. Είναι μια δήλωση η οποία δεν έχει διαψευστεί και ισχύει απολύτως. Δηλαδή, δεν υπάρχουν φίλοι για τους Αμερικάνους και κυρίως για τον Τραμπ.
ούτε υπάρχουν και σύμμαχοι με την έννοια των παραδοσιακών συμμάχων. Είναι συμφέροντα και business. Αν εμείς καταφέρουμε εκεί, σε αυτό το τοπίο, να είμαστε για τους Αμερικανούς μία δύναμη που δεν είναι τόσο δεδομένη και αντιθέτως μπορεί να εξυπηρετήσει και τους Αμερικανούς, αλλά να εξυπηρετήσουμε και εμείς τα συμφέροντά μας, θα είναι καλά τα πράγματα. Εάν όμως η Τουρκία μπει και κάνει χοντρά παζάρια, γιατί έχει απλώσει τον τραχανά σε πολλά μέτωπα, και καταλάβει ο Τραμπ ότι έχει πιο πολλά να κερδίσει από τους Τούρκους παρά από εμάς, τότε δεν θα είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Υποθέσεις κάνουμε. Είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο, γιατί ούτε υπουργοί έχουν γίνει αυτά τα πρόσωπα, ούτε πρόεδρος έχει ορκιστεί ακόμα ο Τραμπ. Έχουμε καιρό. Θα τα δούμε στην πορεία. Ας είμαστε όμως πάντα επιφυλακτικοί. Ως προς το θέμα της woke agenda και το τι γίνεται συνολικά στον δυτικό κόσμο, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Ίσως στην περίπτωση του Τραμπ λίγο παραπάνω να έχει να κάνει το πρόσωπο, γιατί ο Τραμπ σε πολλές περιόδους ήταν μόνος του απέναντι σε όλους. Ένας άνθρωπος μας τον παρουσίασαν στην αρχή ως επικίνδυνο και γραφικό και κατάφερε να κάνει το αδιανόητο, να ξανακερδίσει προεδρική εκλογή, ενώ είχε χάσει την προηγούμενη. Και να τα πάρει όλα, Δημήτρη, να τα πάρει όλα. Να τα πάρει όλα, να σαρώσει. Να σαρώσει, έχοντας απέναντί του τα πάντα. Τα μίντια, το Hollywood, τους λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους και το καθεξής. Είχε μαζί του όμως τον απλό κόσμο. Και ακόμη και σήμερα μερικοί εξακολουθούν να τον λιδωρούν, κύριε Ριζούλη. Καλά, θα συνεχίσουν, θα το κάνουν κατά κόρον. Όμως, όταν έχεις απέναντί σου τον κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι μπουχτισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορεί κανένας να σε κλονίσει, γιατί η δημοκρατία, όπου υπάρχει ακόμα δημοκρατία, είναι αυτό. Ο κόσμος τελικά αποφασίζει και η δύναμη είναι στον κόσμο. Το ίδιο μπουχτισμένοι είναι και οι κάτοικοι της Ευρώπης και με το μεταναστευτικό και με τη woke agenda και με τη συνολική κουλτούρα, υποκουλτούρα η οποία προωθείται και σε πολύ μεγάλο βαθμό ξεπερνάει τον παραλογισμό. Όταν στην Αμερική γκρεμίζουν αγάλματα επειδή κάποτε πριν από 200 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκλάβους, χωρίς να εξετάζουμε ποια ήταν τα τότε δεδομένα, που δεν έχουν καμιά σχέση με τα σημερινά δεδομένα, αυτό είναι παράνοια. Όταν μας απαγορεύουν να λέμε καλά Χριστούγεννα και μας υποχρεώνουν να λέμε καλές γιορτές, για να μην ενοχλούνται οι μουσουλμάνοι ή οι άλλοι, να δίνουμε ένα άθρησκο έτσι, στίγμα, αυτό είναι τρέλα και είναι και προσβολή, αν θέλετε, προς το θρησκευτικό μας, πιστεύω. Κάτι που δεν γίνεται για τις γιορτές τις δικές σας όμως. Εκεί δεν τολμούν. Για όλα αυτά τα παράλογα ο κόσμος έχει μπουχτίσει μαζί με τα οικονομικά προβλήματα, γιατί αυτοί που μας λένε ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας κάνουν τη ζωή μας χειρότερη μέρα με την ημέρα. Δηλαδή τι να την κάνω εγώ τη σωστή πλευρά της ιστορίας όταν η ζωή μου γίνεται όλο και πιο δύσκολη και όλο και χειρότερη. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Σήμερα είναι η Λεπέν, αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Ενδεχομένω κάποιο άλλο να τα πάει και καλύτερα από τη Λεπέν, η οποία κουβαλάει και το βαρύ κακό όνομα του πατέρα τη. Έτσι. Άρα είναι θέμα πολιτικών και είναι κυρίω θέμα ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί με ένα διαφορετικό τρόπο και να πει: φτάνει πια. Δεν τα μπορώ όλα αυτά. Δεν τα θέλω. Τα απορρίπτω. Θέλω επιστροφή σε μια πραγματικότητα κατανοητή σε όλους μας και σε έναν σεβασμό. Βλέπετε, κύριε Ριζούλη, ο Γάλλος πρόεδρος να είναι το επόμενο θύμα του τυφώνα Τραμπ μετά τα όσα ζει ως όλη στη Γερμανία? Εγώ νομίζω ότι αυτά που συνέβησαν στην Αμερική έχουν άμεση επίπτωση και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, κυρίως στην Ευρώπη. Και ο Μακρόν θα ζοριστεί, οι Γερμανοί ήδη ζορίζονται και είναι λογικό, γιατί ανατρέπονται και οι ισορροπίες που υπήρχαν οι γεωπολιτικές, ανατρέπονται επίσης και οι ισορροπίες που υπήρχαν οι επιχειρηματικές. Γιατί πίσω από ηγεσίες πολλές φορές είναι και διάφορα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία με διάφορους τρόπους υποστηρίζουν ή τραβούν το χαλί. Τα πράγματα τώρα αλλάζουν με τον Τραμπ για ακόμα μία φορά. Αυτή τη φορά όμως αλλάζουν με ένα πιο εντυπωσιακό τρόπο. Και νομίζω και ο Μακρόν θα έχει πρόβλημα, όπως πρόβλημα έχει ο Σόλτς, όπως πρόβλημα θα έχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν έτσι με μονομέρεια αυτή την παράλογη ατζέντα της εποχής μας. Και στην Ελλάδα θα έχουν κάποιο πρόβλημα, που τα τελευταία χρόνια θεοποιήθηκαν επειδή έλεγαν όλα αυτά τα ακραία. Βέβαια γελάω, κύριε Καλόγυρε, με πολλούς, ακόμα και μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης, που εκεί που μέχρι προχτές κάναν το άσπρο μαύρο και παρουσιάζαν τον Τραμπ σαν τον σατανά, τώρα ξαφνικά άρχισαν να τον συμπαθούν κάπως τον και
και να τον αντιμετωπίζουν, ας πούμε, με ένα πολύ μια πιο ήπιο τρόπο. Κύριε Ριζούλη, να σας πω κάτι για να συμπληρώσω καμίδα. Θετικά αυτό που λέτε. Ο κύριος Μακρόν ξέρει ότι έχει χάσει το παιχνίδι. Απλά προετοιμάζει την επόμενη λύση. Και δεν θα ήθελε η επόμενη λύση να είναι το πρόσωπο της κυρίας Λεπέν. Δεν Άρα, είναι οι ιδέες. Ετοιμάζει, κύριε καθηγητά. Είπαμε τον Εντουάρτ Φιλίπ θα ήθελε. Κατά βάθος, mm-hmm. γιατί ο Εντουάρτ Φιλίπ είναι από το κόμμα των συντηρητικών. Για πρόεδρο μιλάμε τώρα. Για πρόεδρο, ναι. Ο Φιλίπ για πρόεδρο. Ναι, άμα φύγει από τη Μέση Λεπέν, τότε όλοι. Μα πώς θα φύγει από τη Μέση Λεπέν. Με δικαστικά. Με δικαστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Στη Γαλλία όλα γίνονται. Καλά. Στη Γαλλία έχουν πάει πολιτικοί στη φυλακή. Στη Γαλλία εδώ ο Σαρκοζή. Ο Σαρκοζή είναι. Στην Ελλάδα δεν πάνε πολιτικοί στη φυλακή. Αλλά στην Ελλάδα δεν πάει ποτέ πολιτικό στη φυλακή. Στη Γαλλία έχουν πάει πολιτικοί στη φυλακή. Θέλω να πω όμως κάτι. Ότι μπορεί να πάει ο κ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Είναι κατηγορούμενο μπορεί να πάει και φυλακή και να. Μπορεί να την κάνουν να βγει από το εκλογικό παιχνίδι, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Να πάει μέσα να δικαστεί και να χάσει να είναι υποψηφία. Αυτά τα οποία είπε ο Δημήτρης ο Ριζούλης. Δεν μπορεί να μην συμφωνήσει κάποιος. Καταρχάς για τον Τραμπ. Εγώ έχω στηρίξει τον Τραμπ και την πρώτη θητεία του και τώρα. Όμως πρέπει να τον δούμε. Ήταν ένα θέμα, Δημήτρη Ριζούλη, ο Τραμπ, έχουμε το Νίσμετ. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, να κοιτάξει τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ για να ενεργοποιηθεί αυτό που λέγαμε πάντα, ότι έπρεπε να έχει γίνει. Ο Eastman πρέπει να τελειώσει, πρέπει να ενεργοποιηθεί, πρέπει να ξεκινήσει. Ένα θέμα είναι αυτό. Άρα πρέπει να δούμε τον Τραμπ πώς προς τα που θα κινηθεί. Απρόβλεπτος ο Τραμπ. Αυτό είναι γεγονός. Όμως τα πρώτα δείγματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τον περιβάλλουν είναι καλά. Έτσι θα ήθελα να πιστεύω. Δηλαδή και ο Υπουργός Εξωτερικών, αν γίνει Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, θα είναι νομίζω προς όφελος της Ελλάδας. Η συνεργασία μας με το Ισραήλ ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα αυτό το περίοδο. Πάντως οι Αμερικανοί για την woke agenda και την παράνομη μετανάστευση, όπως και για όλα τα θέματα, τα υπερβολικά, αυτά τα οποία φωνάζουν, αυτοί οι οποίοι είναι τέλος πάντων οι άνθρωποι της κουλτούρας, της προοδευτικής, της ψευτοπροοδευτικής κουλτούρας που κουβαλάνε και κοντεύει να σκοτώσουν κάθε ίχνος οικογενειακής κουλτούρας, αυτά πρέπει να δει και η ελληνική κυβέρνηση όπως και οι άλλες κυβερνήσεις τώρα πλέον με την έλευση του Τραμπ. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλωνάκη. Η ώρα της αλήθειας από 25 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα κάθε μέρα εδώ στο κανάλι που παρακολουθείτε. Θα είναι η γνωστή εκπομπή, 90 λεπτή εκπομπή, κάθε βράδυ θα τα λέμε, θα φωνάζουμε, θα κάνουμε την κριτική μας, θα βγάζουμε και το Ριζούλη εδώ πέρα να δούμε και τι γίνεται, γιατί η δημοκρατία έχει ορισμένα πολύ ωραία θέματα τα οποία τα πιάνουν τα παιδιά εκεί. Θα τα πούμε κύριε Μιλωνάκη πριν να κλείσουμε. Λοιπόν κύριε καθηγητά, τον επίλογό σας. Ο επιλόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο στοίχημα. Η επιλογή Τραμπ και First America, πρώτα η Αμερική, μοιραία, μέσα από διάφορες διαδικασίες που αναφέρθηκαν από τον κύριο Ριζούλη και από τους άλλους ομιλητές, φέρουν την Ευρώπη αντιμέτωπη με ένα συγκεκριμένο στοίχημα. Θα πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να ακολουθήσει μια δικιά της πολιτική, όχι υποχρεωτικά αντίπαλη της Αμερικής, αλλά μια δικιά της πολιτική, χωρίς να ακολουθεί σαν σκυλάκι την Αμερική, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αλλιώς θα μετατραπεί κυριολεκτικά και όχι μόνο θεωρητικά σε μια επιπλέον πολιτεία, αλλά δεν ξέρω οι οικονομικές και πολιτικές και στρατιωτικές καταστάσεις αν θα μπορέσει να είναι ικανές η Ευρώπη να τις αντέξει. Άρα, εδώ και τώρα η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μια δικιά της ταυτότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον καθηγητή τον κύριο Δαβέτα. Κύριε Ριζόλη, τον επίλογο σας παρακαλώ. Εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα. Το έλεγε και ο Τραμπ, να το πούμε και εμείς για τη δική μας χώρα. Κάποιοι το έχουν πει στο παρελθόν, αλλά νομίζω είναι επίκαιρο και σήμερα. Καλά είναι όλα αυτά, καλή είναι η Ευρώπη, καλή είναι το ΝΑΤΟ, καλή είναι ο συνοδυτικός κόσμος. Πρώτα η Ελλάδα όμως. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Γιατί κάποιοι πολιτικοί μας τα τελευταία χρόνια μας είπαν ότι είναι πρώτα Ευρωπαίοι και μετά Έλληνες. Δηλαδή πρέπει να δούμε πρώτα τα της Ευρώπης και μετά τα της Ελλάδας. Είναι λάθος αυτό. Πρώτα η Ελλάδα και μετά όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Ριζούλη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ κύριε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.